Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Είμαι στο Λάμπς, εδώ πέρα, στο αεροδρόμιο. Έχω πάρει καφεδάκι. Και είμαι, τι να σας πω τώρα. Κάνε follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε να σας το πω ένα-ένα. Λοιπόν, σήμερα πετάω μαζί με την VC για σπέτσες. Πετάω και παίρνω πλοίο. Και με έχει πιάσει από χθες ένα πράγμα, ένα άγχος. Τι θα κάνω στην Πειραιά μόνη μου, πόσο ώρες θα περιμένω. Με έχει πιάσει κοσμοφοβία. Δεν ξέρω γιατί. Ευτυχώς κοιμήθηκα τουλάχιστον. Έχω ντυθεί πολύ καλοκαιρινά. Έχω μόνο τη τσάντα θαλάσσης εδώ, έχω δώσει αποσκευή. Φτάνω Αθήνα και από εκεί με παραλαμβάνει ο οδηγός, με πάει Πειραιά και δεν ξέρω σε αυτό το διάστημα που θα με αφήσει μέχρι το πλοίο τι θα κάνω. Έχω πει σε μια φίλη μου αυτή για καφέ, απλά δεν ξέρω και αυτός που θα με αφήσει και αν θα βολέψει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πίνω τον καφέ μου εδώ, πάρω και κάτι να φάω τώρα και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα πω από εκεί, τα στράγγλες που τράβηξα με τη βαλίτσα μέχρι χθες το βράδυ. Σήμερα βασικά είναι Πέμπτη. Ωραία, εσείς το βίντεο θα το δείτε την Τετάρτη, αλλά είναι Πέμπτη. Εγώ κάνω βαλίτσα την Κυριακή. 4 μέρες γράφω, σβήνω τα outfits. Όσο και να το αγαπάω αυτό το πράγμα με το styling, ειλικρινά κάθε φορά με πνίγει, δεν αντέχω. Αυτά. Θα το πούμε όλα από εκεί. Εύχομαι να είναι τέλεια, αν και πιστεύω θα είναι τέλεια. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που θα βρίσκομαι εκεί. Θα γίνουν έτσι. Γιατί είμαι μαζί με τη VC, γιατί θα έχει τους διεθνείς αγώνες σκαφών. Οπότε. Πρώτη φορά το ζήσω αυτό εγώ. Και τελευταία ίσως, δεν ξέρω. Αυτά, περιμένω την πτήση μου τώρα. Έχω κάτσει, χαλαρώνω. Θα τα πούμε όλα μετά. Λοιπόν, περνούσα εντελώς τυχαία έξω από τα IKEA και λέω, ρε φίλε, δεν πας στο εστιατόριο, αντί να τρέχεις μέσα στη ζέστη, στις καφετέριες. Είχα απαιτική ενέργεια. Δηλαδή ένιωθα ότι κάτι θα βρω. Ή Γρηγόρη. Κάτι ένιωθα ότι θα βρω. Και λέω στο IKEA θα έχει εστιατόριο. Στον Πειραιά. Και είχε. Επίσης, έσπασε το δόντι μου χθες. Οπότε θα το φτιάξω αυτό όταν γυρίσω. Που θα δω τη θαλατούρια μου. Γιατί δεν είχε κάτι άλλο να φάω, να σου πω την αλήθεια. Η άλλη εναλλακτική ήταν hot dog που βρήκα. Είναι πολύ περήφανη που ήρθα εδώ όμως και το σκέφτηκα. Λοιπόν, είμαστε πλοίο. Καλά, αυτό είναι τέλειο. Τέλεια. Αυτή είναι το. Λιάκος. Λιάκουρας. Είμαστε μόλιστε. Εδώ μάλιστα. Συγγνώμη, δεν μου αρέσει το ταπεινό βίντεο που βγάζουμε. Εδώ η κοπέλα έχει χειρολογεί την κάρτα. Συγγνώμη για μια μισή ώρα καθυστέρηση. Μια μισή ώρα μόνο. Μόνο μια μισή ώρα. Σε μια μισή ώρα εγώ αεροπλάνο καθυστέρηση. Θα φτάσουμε κατά τις 9. Βασικά εγώ δεν. Όχι, 9 είναι τώρα. Και 9 υποτίθεται ότι. 9 είναι το πάρτι, να ξέρει. Ναι. Ναι. Και έπρεπε να είμαστε εμείς τώρα φορεματάκια, τα κουνάκια, ξέρει. Ναι. Αλλά... περιποιημένες. Ναι. Δεν πειράζει, έχουμε όρεξη για ποτό, οπότε θα γίνει μετά αυτό. Όλα θα έρθουν. Όλα καλά. Όλα θα πάνε σούπερ. Θα πληρωθώ αποστάσεις ή θα πληρωθώ κάποιον άλλο. Ορίστε. Από μένα, αλλά για να δούμε εδώ τι έχω. Έχω και κάρτα. Μόλις έφτασα στο δωμάτιο. Μπαμ μπαμ, γιατί έχω 20 λεπτά. Γρήγορα. Αυτό είναι. Και έξω είναι μαγικό. Τώρα δεν φαίνεται τίποτα γιατί είναι βράδυ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν καταλαβαίνετε την πίεση έχω φάει για να είμαι έτοιμη. Είχαμε 20-25 λεπτάκια. Φτάσαμε στο λιμάνι πάρα πολύ αργά και μόλις ετοιμάστηκα, θα σας τα πω όλα μετά. Πάμε τώρα στο επίσημο πάρτι που έχει. Θα σας τα εξηγήσω και αυτά μετά. Να πάω λίγο δηλαδή να δω πώς είναι και μετά. Θα βάλω ένα κουαλιέ. Θα βάλω σανδάλια τελικά. Δεν θα βάλω ψηλά, βαριέμαι πάρα πολύ. Θα σας δείξω και τελικό look. Το δωμάτιο το είδατε. Το φόρεμα αυτό είναι πάρα πολύ παλιό.
Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, αλλά ταυτόχρονα πολύ αγχωμένη γιατί έπρεπε να γίνουν όλα τύπου σε 5 λεπτά. Λοιπόν, επειδή η κάμερα δεν θα μπορέσει να πάρει μαζί. That's the outfit. Και τέλος. Πολύ κάμερα. Ναι, και εμένα. Κάτσε να πούμε ένα γεια στο κανάλι. Στο ξενοδοχείο είναι 2 η ώρα τη νύχτα. Κλείνω επίσημα 14 ώρες όρθια. Εντάξει, σήμερα ήταν λες και κάποιος, το νιώθω ρε παιδί μου, από χθες. Λες και κάποιος είπε, έλα. Εγώ θέλω να σε πάω πέτσες, αλλά θα σε κάνω να περάσεις τα πάντα μέχρι να πας. Καθυστέρησε το αεροπλάνο, καθυστέρησε ο οδηγός, καθυστέρησε το πλοίο. Καθυστέρησε όλα. Κοιτάσαμε την ώρα που σας έδειξα, έβαλα απλά το φόρεμα, σουλουπόθηκα ελάχιστα και μέσα 20 λεπτά ξαναφύγαμε, πήγαμε στο πάρτι. Ή πια 3 ποτά, να ξελαπικάρω λίγο. Και τώρα είμαι ένα κουρέλι. Έφαγα και μπιφτέκι από ένα μπέργκερ, γιατί δεν είχα φάει τίποτα μετά τη σαλάτα. Και ένα νεκταρίνι εδώ γύρισε εδώ και τώρα θέλω απλά να λιώσω, πραγματικά να λιώσω. Δεν σας έδειξα και τι για το δωμάτιο, τίποτα, θα σας τα δείξω από το πρωί. Ναι, θα σας τα δείξω από το πρωί, θα δω και τι έχει το πρωινό, μην προλάβω κάτι. Κατά τα άλλα μας θα φάμε στο πλοίο λέω, στο σκάφος. Και έχουμε εξάωρη αύριο κρουαζιέρα στις παραλίες. Το απόγευμα έχουμε δείπνο, το βράδυ βασικά, και μεθαύριο έχουμε παρακολούθηση των αγώνων. Αυτά όλα τα πάτησα τώρα, με πιάσε παράνοιο. Αυτά, παιδιά, καλή νύχτα. Θα τα πούμε αύριο. Είναι 6 παρά το πρωί, αλλά ξύπνησα γι' αυτό, πραγματικά. Μέρα. Α, έχει και εσύ το ωραία. Από τώρα το είδα αυτό. Πάω την ώρα. Έχω ξυπνήσει και μάλιστα ξύπνησα και στις 6 μια φορά γιατί είχα μικρανία και έπρεπε να πάρω χάπι. Νιώθω λίγο χάλια και είναι λες και έχω κάνει και γυαλουρονικό. Αλλά όλα καλά, όλα αυτή μια χαρούλα. Θα ετοιμαστώ τώρα, θα πιω και το καφεδάκι μου. Θα κάνω κάτι υλικά που έχω. Και σε καμιά ωρίτσα θα πάω στο πρωινό. Να πάρω το υπητό. Γιατί πεινάω λίγο. Και ξεκινάει η μέρα μας μετά. Οπότε όλα θα δείτε μετά. Αυτά εννοείται θα τα πάρω μαζί σήμερα όλα. Λοιπόν, κατέβηκα στο πρωινό, πήρε ένα κρύο καφέ. Το καλαμάκι που είναι. Ναι. Και πήρε και μερικά φρουτάκια. Γιατί θα φάμε στο σκάφος. Και λέω τώρα, αν φάω μελέτες και όλα αυτά, φάμε στο σκάφος εγώ, άστο. Οπότε δεν πήρα.
Και τώρα θα ετοιμαστώ. Θα κάνω μερικά βιντεάκια. Και θα περιμένω μήνυμα για το τι ώρα πρέπει να βρεθούμε. Λοιπόν, ξανακατέβηκα. Αυτό κινείται εδώ. Ζήλεψα εγώ την Νικολέτα. Και τι ώρα φύγουμε. Τώρα πού να σας το δείξω αυτό, εδώ μάλλον. Έχω βάλει ένα μαγιό αυτό, μαζί με την αντίστοιχη φούστα και ένα ψηλό μέσο από κάτω. Και θα πάρω και αντίστοιχο, πώς λέγεται, ολόσωμο. Για πιο μετά, λογικά. Και φεύγω, παίρνω αυτή τη μεγάλη τσάντα, τα γεμίζω όλα και βλέπουμε. Εγώ με αυτό που ανοίγω την πόρτα, ακούω τη ζήκια και βλέπω αυτό. Είμαι ήρεμη, δεν θέλω κάτι άλλο, πραγματικά. Είναι όλοι έτοιμοι. Πέρατη. Ξεκουράστηκες. Και πάμε να δούμε τι μας περιμένει σήμερα. Θέλει πολύ πολύ ενέργεια σήμερα. Έχουμε σένα για ενέργεια. Λοιπόν, πάμε τώρα και θα συνεχίσω από εκεί. Θα έχει διαγωνισμό βουτιάς. Θυμάσου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ανέβει. Ωραία. Έχουμε πάει σε εστιατόριο με Σελέντη, δηλαδή, και εκεί που δεν είναι... Ναι, πολύ πολύ. Θα ξεκάσω λίγο έτσι. Προσιάτη! Κάνει. Η κοπέλα μου είπε λίγο ότι αυτό είναι καρτερίε. Όχι, τσουγκρά εννοείται. Θα σα πω γιατί σα το λέω. Λοιπόν, κάνουμε εδώ και αρκετή ώρα βόλτα. Τώρα πίνουμε κρασάκι και τρώμε. Δεν κατάλαβα. Χαμός που επικρατεί μετά το κλείσουμε. Όπως καταλάβατε, σας είχα λίγα πλάνα ίσα ίσα για να δείτε πώς περάσαμε, τι κάναμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ challenging για μένα και πολλούς λόγους βέβαια. Με το φαγητό, είχα το εντερό μου, διάφορα, αλλά το προσπάθησα. Τώρα εδώ έχω ανοίξει αυτά, θα πάμε σε ένα δύο ώρα για φαγητό, πιστή και γίνηση. Τα οποία τα έχω αγοράσει για ένα βίντεο που έχω σκεφτεί βέβαια. Αλλά έφαγα τώρα κάποια. Και τώρα θα συμμαζέψω το χαμό, θα ασχοληθώ με το edit. Και θα ετοιμαστώ. Θα σας πάρω δηλαδή μετά ξανά μαζί. Α! Τρομερό! Μισό! Λοιπόν, αυτό ήταν το μόνο πλάνο που είχα για να βάλω κάποια σταθερά την κάμερα. Βέβαια τώρα ακούτε εσείς και τους έξω. Έχει παίξει σου σου έξω, δύο κυρίες έτσι, πίνουν ελληνικό και τα λένε. Λοιπόν, έκανα το μπάνιο μου. Αυτό που απολαμβάνω στα brand trips φυσικά είναι πάντα το μέρος. Αλλά αυτό που δεν απολαμβάνω είναι που είμαστε από το ένα σημείο στο άλλο και συνεχώς έχουμε content, έχουμε βιντεογράφους και όλο αυτό. Αυτό το ταξίδι ήταν λίγο καλύτερο γιατί όντως προσπάθησαν να μας χαλαρώσουν, ιδιαίτερα με τη βόλτα που κάναμε. Ναι, μεν είχες την ένταση και το άγχος από τη στιγμή που είσαι υπογράψει μια εταιρεία να δημιουργήσει content και να την εμπιστευτείς, να την πιστέψεις όπως κάνεις τόσο καιρό. Και είναι και μια εταιρεία που μπορώ να πω ότι από μικρό παιδάκι την ξέρω και δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι σε ένα ταξίδι μαζί της, οπότε νιώθω πολύ ευγνώμη και τυχερή. Το πρώτο πράγμα που κάνω μετά το μπάνιο είναι να ενυδατωθώ, αλλά το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό να ενυδατώνεσαι παντού. Είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν με τη μαμά, δεν θυμάμαι τώρα σας το έδειξα σε story, είχα μαζί το ανθόνερο λεβάντα, στο οποίο κάθε καλοκαίρι αγχώνομαι και παίρνω 2-3, γιατί μου τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Το ανθόνερο λεβάντα είναι
τόσο ευεργετικό. Το συγκεκριμένο, πόσα χρόνια συνεργάζομαι με λαβάντια, 3, νομίζω. Είναι ακραίο και μετά συνδυάζω και το υαλουρονικό μου που θέλει και πάντα να έχει συνοπή επιδερμίδα. Τον φρονέρο λεβάντας γενικά βοηθάει πάρα πάρα πολύ στην ενυδάτωση. Είναι και για δέρματα με ακμή. Καταπραίνει επίσης. Ενώ το καλύτερο είναι ότι είναι και για μαλλιά. Καταπολεμά και την λιπαρότητα. Εγώ πολλές φορές κάνω αυτό. Κάνω έτσι. Τώρα, εγώ αυτό το διάστημα βέβαια επειδή παίρνω και τις κορτιζόνες και όλα αυτά, το κεφάλι μου είναι πάρα πολύ αρρυθισμένο. Πάρα πολύ αρρυθισμένο. Οπότε πραγματικά είναι χάλια. Και δεν ξέρω αν θα ηρεμήσει και ποτέ. Δηλαδή, βάζω ένα φρονέρο και κατευθείαν ηρεμεί, αλλά εγώ θα ήθελα να δω και ένα. Να σταματήσει την κορτιζόνη βασικά θα ήθελα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, στο σώμα ξέρετε ότι είμαι τρελαμένη εγώ με κρέμες, αρώματα και τέτοια. Οπότε πάντα μετά το μπάνιο παίρνω ένα έλαιο και μια κρέμα σώματος και κάνω ένα mix and match. Πάντα. Το συγκεκριμένο είναι το έλαιο μυϊκής χαλάρωσης από λαβάντια. Εγώ επειδή λίγο το έχω παρακάνει με personal αυτό το διάστημα, έτσι πριν τις πέτσες βέβαια, παίρνω λίγο. Βασικά και ήταν λάθος που το έβαλα εδώ. Έχει και λίγο αυτό το χρώμα το καφετί. Συνδυάζω μαζί μία κρέμα σώματος, μισό, και κάνω αυτό το πράγμα. Και ξεκινάω και κάνω αυτό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόση ενυδάτωση προσφέρει, αλλά θα σας πω τώρα και ένα μυστικό. Το συγκεκριμένο έλαιο, εγώ το βάζω και μόνο του λίγο πριν τον ύπνο, πάντα. Είτε είμαι πιασμένη, είτε δεν είμαι πιασμένη. Γιατί χαλαρώνει τους μυς. Τελειώνει μεταξύ, γι' αυτό βγάζει λίγο. Χαλαρώνει τους μυς. Βοηθάει στην τοπική κυκλοφορία του αίματος. Εγώ το βράδυ τώρα που θα βγω, βάζω και λίγο εδώ πάνω. Άσχετο, αλλά εγώ βάζω λίγο εδώ πάνω, γιατί δες τώρα λίγο όμως πώς γυαλίζει. Όλα τα προϊόντα της λαβάντια έχουν πάρα πολύ φυσικά συστατικά. Θα σας διαβάσω ενδεικτικά τώρα από το έλαιο μυϊκής χαλάρωσης. Βιολογικό εξαιρετικό παρθένιο ελαιόλαδο, βιολογικό εθέρεο έλαιο λεβάντας, βιολογικό λάδι βάλσαμο, βιολογικό εθέρεο έλαιο δέντρο λίβανου. Είναι πάρα πολύ φυσικά όλα. Ενώ, να μην ξεχάσω να πω, ειδικά τώρα για καλοκαίρι, είναι και για εγκάβματα, είναι για ερεθισμούς, για ρευματικούς πόνους, για τσιμπήματα. Βοηθάει πάρα πολύ. Το έβαλα και προχθές που είχα. Βασικά δεν είχα ένα, είχα πάρα πολλά τσιμπήματα από κουνούπια. Ναι. Τώρα θα ετοιμαστώ, θα σας δείξω γιατί θα φορέσω, θα βάλω ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα και θα πάρω και την αγαπημένη μου τσάντα. Σε περίπτωση που θέλετε, η λαβάντια αυτό το μήνα, με τη λαβάντια βασικά έχουμε αυτό το μήνα, μείον 20% ξανά, κωδικός δύναμης, όπως πάντα, μέχρι τέλος του μήνα, τρέξτε να προλάβετε τα πολύ βασικά που δεν έχετε ή να συμπληρώσετε τις συλλογές σας. Για μένα αξίζει πάρα πολύ και το έλαιο αναζωογόνηση για το πρόσωπο. Το βάζω το βραδάκι και είναι σαν μάσκα τρομερή. Γιατί το πρωί ξυπνάς με πολύ, πολύ πολύ ωραίο δέρμα. Και γενικά για τους καινούριους να ξαναπώ ότι η λεβάντα είναι ένα συστατικό πάρα πολύ ωραίο για οποιοδήποτε προϊόν, πολύ φυσικό, καταπραίνει πάρα πολύ και είναι και το αγαπημένο του μπαμπά μου. Οπότε ένα τσίκ παραπάνω αγαπάμε εδώ πέρα. Ετοιμάζομαι και σας δείχνω τελικά ό,τι. Λοιπόν, θα αφήσω την κάμερα εδώ να δείτε απλά τι φόρεσα. Γιατί εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν φαίνεται βασικά. Είναι ένα μικρό φόρεμα. Πλεκτό. Ξέρω. Αχ, πόσο ωραία είναι εδώ. Θέλω να μείνω. Εδώ τα κορίτσια φωτοσούπουν πάλι. Περιμένουμε τους υπόλοιπους. Πάμε να... Μόλις φτάσαμε. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι το μενού. Ωραία, happy vibes για το vlog. Ανακοπή, εγκυφαλικό. Μέση ζωή είναι αυτά, Ηλία. Είναι σε πάρα πολύ ωραίο σημείο. Ποιο? Α, έτσι το κάνουμε. Είναι ψαράσκο αυτό τώρα. Περίμενε. Σε παρακαλώ, δικά της πρόβλης. Ναι, δικά της πρόβλης. Χοντός. Από εκείνη τη μέρα και μετά δεν ξέρω να παρακολουθώ ποτέ. Για να καταλάβεις. Από τότε που ήθελα να γυρίσω να της πω, τι που είσαι...
κρασί, καρύδι. Όχι, ήταν αυτό, μόνο για το τραπέζι. Αυτό είναι master, αυτό είναι how to make. Λοιπόν, φάγαμε και τώρα περπατάμε. Για να πάμε στο μπικίνι. Μπικίνι. Ευχαριστούμε ρε παιδιά. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα. Μας κρατάτε στην τροφιά, να είστε καλά πάντα. Πόσο χάλι. Πόσο χάλι. Έχω πολύ, πολύ καιρό να το ζήσω αυτό. Κι εγώ. Με συγχωρείτε πολύ ανάγκη. Κι εγώ πολύ ανάγκη. Πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η κατάλληλη παρέα πρέπει. Εγώ. Και ξέρεις τι, δεν το περιμένουμε. Δεν το περιμένουμε. Και φτάει. Καλημέρα. Αυτή είναι η κατάσταση πρωί-πρωί. Χάλι μαύρο δηλαδή. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά έχω κοιμηθεί 3,5 ώρες και σήμερα έχουμε καλά. Προσπαθώ να ξυπνήσω, έχω πάρει και ένα ιμπουπροφέν έτσι να νιώσω, γιατί χθες είχα πάρει χάπη μικρανίας και λέω προσπάθησα να με πάρει σήμερα, μήπως και δεν είναι μικρανία, γιατί έχω έναν υπονοκέφαλο τύπου από ποτό, οπότε ναι, μόλις μου φέρνει πρωινό και κάνω content και τα βίντεό μου. Και μετά που είμαστε στο... Λοιπόν, για σήμερα είχα σχεδιάσει αυτό το σετ και από πάνω θα βάλω αυτό το καμισάκι. Γιατί πάμε τώρα στις απονομές, όχι στις απονομές, στους αγώνες, οπότε θέλει το μαγιό γιατί μετά θα πάμε παραλία, αλλά θέλει να είναι και λίγο πιο καλό. Οπότε αυτό θα το βάλω από μέσα. Έχω ξυπνήσει λίγο όπως βλέπετε, είμαι καλύτερα, έφαγα κιόλας. Όλα καλά. Εδώ έχουμε και σου. Σοβαρό. Δεν θα τα κάνω ποτέ, μόνο ναι, εντάξει, έχω βάλει, αλλά... Χρειάζεται, γενικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί νιώθω ότι μπορεί να μου βοηθήσει με την... Κατάλαβα την αίσθηση που έγινε. Ενώ δεν σβηνώσα. Φυσάει πάρα πάρα πολύ, οπότε δεν θα καταφέρουμε να τα δούμε όλα, να δούμε τους αγώνες μέσα από σκάφος, είναι λίγο επικίνδυνο. Οπότε αποφασίσαμε να κάτσουμε να δούμε λίγο από εδώ την εκκίνηση και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Δύο detox smoothie. Παιδιά, θα φάτε φρουτοσαλάτα, αν πάρουμε. Ωραία. Μία φρουτοσαλάτα. Και εδώ έχουμε ένα καφεδάκι ακόμα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει. Πώς λέγεται η παραλία, πες μας. Λέγεται η παραλία, λέγεται Αγία Μαρίνα. Δεν είναι και τόσο πριβέ. Δεν είναι και τόσο πριβέ, τελικά. Δηλαδή, έσπρωξα λίγο να πω, αλλά ναι. Ας δείξουμε και λίγο. Η Αλεξάνδρα και τα δικά τη. Εδώ, ξυλαριστή. Έχει πολύ ωραία μπρέλες. Ναι, ναι, ναι. Σε βγάλω και σένα. Ναι. Ευχαριστώ. Α, τι κάνω, πότε και τι κλειστάκι. Κάτσε τι κάνω, έτσι. Το παρτάκι χθες ήταν λίγο ζώρικο. Ήταν τέλειο το παρτάκι χθες. Και πεινάσαμε και επειδή έχουμε πάρει το όλο το μενού, όπως το λέω. Του λέω τα smoothies 3, λέει βάλ τα όλα. Νομίζω βάλ τα όλα. Όλα τα smoothies. Είμαστε πολύ αφιωτωμένοι ρε. Αλλά μας έχει παίξει μπαλάρα η Βυσσή. Με τρομερό μενού, με smoothies, με... Μετά θα φάμε και με χαμός, αλλά κάτω-κάτω ρε παιδιά, βλέπω wine πάλι λέει.
Εμάς λέει μετά. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι. Είμαι σε μου διακοπών αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σε μου δουλειάς, why μόνο, από χθες. Οκ, okay, δεκτώ, δεκτώ. Δεν φταίω εγώ. Ποιας είναι πρωί, πρωί, πρωί. Δεν πειράζει. Τώρα βέβαια έχει πάει με το κρασί όλα είναι καλύτερα. Άντε με το καλό. Τι βγάζει μικρή μου influencer. Ευχαριστώ. Είχα τα γλάρια γιατί έπρεπε να ξεκαθαρίσω αρχεία, παιδιά. Αυτό είναι το βγάζουμε τόσο πολλά που πρέπει μετά να ξεκαθαρίσει πραγματικά τι είναι καλό και τι δεν είναι. Αυτό λίγο με άγχωσε και με κούρασε τώρα. Έχω μισή ωρίτσα, πρέπει να ετοιμαστώ. Να κάνω κάτι εμπορικά που έχω επίσης. Πέρασα τέλεια, τέλεια. Και σήμερα έχουμε το πάρτι πληρωμάτων στην ιδιωτική παραλία. Πάλι του Ποσειδονίου, εκεί που ήμασταν πριν, με DPC. Και θα δούμε τι άλλο. Μόλις έκανα και πανάκι, άλυψα ξανά και σήμερα εννοείται τα λαδάκια μας κρεμμύριες με το πάντα. Και θα δούμε τι θα φορέσω σήμερα. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Φοράω αυτό το φόρεμα. Είναι ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Μαζί με τα σανδελάκια μου. Και θα πάρω και τσάντα που είχα πάρει ως κουμπάρα μισό. Ακραίο σύνολο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και φεύγουμε για τις απονομές. Ήρθε και η Ηλίας. Θέλω πραγματικά για λίγο να μην. Ο οποίος έχει σήμερα ροζ καμισάκι. Σ' αρέσει. Θες και τη μαγνέα. Νάντια, η outfit check. Βέβαια. Περίμενε. Όχι, αυτό, αυτό. Άρα, κινηματογραφικό. Αυτή δεν πέρα. Ανυπομονώ για τις απονομές, παιδιά. Έχω τρομερή αγωνία να δω τι θα γίνει στις απονομές. Πραγματικά δεν πιστεύω. Πάντα να ξέρεις κάτι θα μας δείξει. Το τρόμα. Μαριλή, έλα και εσύ. Λοιπόν, έχουμε έρθει ένα βέβαιο το οποίο λέγεται Άγιος. Άγιος, δεν σου κάνω τον. Είναι ο Άγιος Αντώνιος, πίσω, ολόκληρος. Αλλά τι τον είδες, πιστεύω. Και είναι τρομερό. Μεγάλη χάρη του, την ευλογία του. Ρε παιδί μου, στα νησιά, η χωριά του και... Εκατομμυρίων. Απλά οι περισσότεροι από αυτούς τους πιπλώους είναι τώρα από ναυτιλιακές και τέτοια. Και κυρίως... Και ένα τίποτα, αυτός δεν άλλαζε. Καλημέρα. Καλή, δεν ξέρω αν θα είναι, γιατί εγώ και η Νικολέτα το έχουμε πάρει σε ρί σήμερα, από το βράδυ και μετά. Έχω ζήσει βασικά ανέμελα, ανάλαφρα, έτσι όπως είχα πάρα πολλά χρόνια να ζήσω. Ήπιαμε, δεν το κρύβω, φάγαμε, ούτε αυτό το κρύβω. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα ταξίδι, μάλλον ήταν ένα brand trip που πάντα θα θυμάμαι. Πολύ δυνατή ομάδα, non-toxic, πάρα πολύ ωραία. Και έτσι έγινε και κάποια πράγματα που θα με σημαίνουν για πάντα αυτό το τόπο. Είστε πανεπιστήμιοι, θα πω. Θα ταξιδέψω σήμερα, πλέμε αλήθεια κομμάτια. Κομμάτια, τώρα παίρνουμε το πλοίο και μετά θα πάρω εγώ αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη και ξαναέρχομαι σε δύο μέρες Αθήνα. Αυτό είχα να πω, να τρώτε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Έχω βάλει στη τσάντα χειρός μου εδώ για το αεροδρόμιο το ανθόνερο, γιατί νιώθω το κεφάλι μου καίει από την αϊπνία. Να μην ξεχάσετε το κωδικό για όσοι ενδιαφέρονται για προϊόντα λαβάντια. Σας αφήνω να τρώτε, να τρώτε, να τρώτε. Και εγώ πάω Θεσσαλονίκη να λιώσω. Στον ύπνο, αφού βάλω πρώτα όλα τα πλυντήρια. Εύχομαι να σας άρεσε το διαφορετικό vlog, πραγματικά διαφορετικό, και να σας έδωσα εικόνες έτσι που είχατε πολύ ανάγκη να δείτε. Όπως και εγώ, αυτό το ζωκού ήταν από τα πιο αναγκαία μου. Πολλά φιλιά. Γεια όλα, Εμείς! Στείλτε μου όταν φτάσετε.
τελευταίο πλάνο, με το τελευταίο αντίο. Νιώθω κανονικά σαν να βλέπω από, δεν ξέρω. Κανονικές. Bye.